Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας βρέθηκε στα γραφεία της ΝΟΔΕ και ακολούθησε επιστημονική συζήτηση για τα νέα δεδομένα στον κλάδο. Λίγο νωρίτερα βρέθηκε στο Επιστημονικό Πάρκο του Πανεπιστημίου Πατρών. Επισκέφθηκα σήμερα το πρωί το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας, όπου είδα το πώς λειτουργεί και τα θέματα τα οποία διεκπεραιώνει το τεχνολογικό ή επιστημονικό πάρκο της Πάτρας. Θα ακολουθήσουν και άλλες επισκέψεις στα επόμενα ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα, τα οποία είναι υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας. Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας την ανέλαβα πριν από μερικούς μήνες. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, γιατί η έρευνα θα αποτελέσει και αποτελεί πλέον τον βασικό βραχίωνα για την ανάπτυξη της χώρας. Ο καθηγητής αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δίδονται στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο. Θα ακολουθήσουν και άλλες επισκέψεις και θα έχουμε και άλλα αποτελέσματα τα οποία θα φανούν σύντομα. Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας όλοι γνωρίζουν, και οι πανεπιστημιακοί και οι ερευνητές. Γνωρίζουμε το τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και επιφυλάσσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους ερευνητικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς της χώρας για το μέλλον. Παράλληλα, τέθηκαν και ερωτήσεις, τις οποίες είχε την ευκαιρία να απαντήσει.